Πάμε να πιάσουμε ένα θέμα το οποίο έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Πρωταγωνιστές βέβαια για ακόμα μία φορά μέλη της ερευνητικής κοινότητας σε επίπεδο περιφέρειας Κρήτης. Αναφέρομαι σε ένα πρόγραμμα το οποίο έχει ως επίκεντρο την βιοπικιλότητα του κόλπου του Ηρακλείου. Βιοπικιλότητα η οποία βρίσκεται στο επίκεντρο ευρωπαϊκής έρευνας και περισσότερα θα πούμε ευθύς αμέσως και είναι ιδιαίτερη χαρά και τιμή που φιλοξενούμε εδώ στην εκπομπή μας τον κύριο Παναγιώτη Κασαπίδη, ερευνητή βιολόγο του ΕΛΚΕΘΕ. Κύριε Κασαπίδη, καλησπέρα μας. Καλησπέρα κύριε Παναγιώτοπουλε. Να σας ευχαριστήσω θερμά. Ένα πρόγραμμα το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη, έχει ξεκινήσει από τον Σεπτέμβρη τώρα του 2022, θα ολοκληρωθεί σε 4 χρόνια και τα βασικά συμπεράσματα τα οποία θα προκύψουν αναμένεται να δοθούν σε φορείς προκειμένου να αξιοποιηθούν κατάλληλα. Θέλω ωστόσο να τα βάλουμε σε μία σειρά. Θέλω ωστόσο να εξηγήσουμε τον όρο βιοπικιλότητα για να καταλάβει και ο τηλεθεατής, ο οποίος δεν γνωρίζει. Ακριβώς. Η βιοπικιλότητα είναι στο επίκεντρο αυτού του μεγάλου ευρωπαϊκού προγράμματος. Είναι ένα πρόγραμμα 13 εκατομμυρίων συνολικά για όλους τους συμμετέχοντες. Η βιοπικιλότητα είναι ουσιαστικά όλοι οι οργανισμοί που ζουν σε ένα οικοσύστημα. Όπως. Για τη θαλάσσια βιοπικιλότητα ξεκινάμε από τους μικροοργανισμούς, τα βακτήρια, μύκητες, μικροφύκη, ζωοπλανκτό, ψάρια, θαλάσσια θηλαστικά, φώκες, δελφίνια, τα λιβάδια Ποσειδονίας. Όλα αυτά είναι βιοπικιλότητα, τα είδη που έχουμε σε μια περιοχή. Όλα αυτά τα είδη φυσικά επιτελούν λειτουργίες μέσα στο οικοσύστημα και στο τέλος βοηθούν κάπου. Φυσικά κάνουν κάποια δουλειά μέσα στο οικοσύστημα. Όπως. Για παράδειγμα, παράγουν οξυγόνο, μεταβολίζουν ρυπαντές, ουσίες που πετάμε μέσα στη θάλασσα. Είναι τροφή για άλλα είδη, τροφή για μας. Οπότε όλη αυτή η ποικιλότητα ουσιαστικά παράγει στο τέλος αγαθά για τον άνθρωπο. Ναι. Τροφή, ψάρια, στρακόδερμα, υπηρεσίες. Όπως σας είπα, ότι παράγει οξυγόνο, δεσμεύει το διοξείδιο του άνθρακα. Υπηρεσίες όπως μας παρέχει καθαρές θάλασσες για τον τουρισμό. Διότι και αυτό είναι μια υπηρεσία για τον τουρισμό και την αναψυχή. Το ότι έχουμε εμείς τόσο ωραίες καθαρές θάλασσες εδώ πέρα. Ακριβώς. Από πίσω υπάρχουν κάποια είδη, ένα οικοσύστημα, υδροβιολογικές συνθήκες που τα δημιουργούν αυτά. Ξεκινάμε από την περιοχή της Αγίας Πελαγίας, σωστά, και πιάνουμε ένα κομμάτι μέχρι πού. Μέχρι κοντά στα Μάλια. Αυτή είναι η περιοχή μελέτης και μέχρι πίσω από την Δία. Αυτή η περιοχή αποφασίστηκε γενικά για συγκεκριμένους λόγους. Ναι, είναι μία από 12 περιοχές σε όλη την Ευρώπη, διότι δεν είναι μόνο ο κόλπος του Ηρακλείου. Ξεκινάμε από τη Βόρεια Θάλασσα, από το αρχιπέλαγο Σβάλμπαρντ της Νορβηγίας, είναι στον αρκτικό κύκλο. Πιάνουμε τον Ατλαντικό και τη Μεσόγειο και καταλήγουμε στην Κρήτη. Η Κρήτη είναι μία από τις, ο κόλπος του Ηρακλείου είναι μία από τις τρεις περιοχές στη Μεσόγειο. Η άλλη είναι η Σαρδινία και η Μαγιόρκα. Εκεί λοιπόν ορίζουμε 12 περιοχές για να μελετήσουμε διεξοδικά και εξαντλητικά τη βιοπικιλότητα και να τη συνδέσουμε με τα αγαθά και τις υπηρεσίες που παράγουν. Μάλιστα. Το πρόγραμμα τι περιλαμβάνει, ποιες κινήσεις στοχευμένες περιλαμβάνει. Είναι πάρα πολλά και είναι πάρα πολλές ειδικότητες που εμπλέκονται. Ξεκινάμε από βιολόγους, ωκεανογράφους, οικονομολόγους. Είναι πάρα πολλοί κόσμοι που εμπλέκονται. Είναι αρκετά σύνθετο το πρόγραμμα. Αλλά σας είπα, σκοπός του είναι αυτός. Να δούμε πώς η βιοπικιλότητα συνδέεται με τα αγαθά και υπηρεσίες που δίνουν στον άνθρωπο, με σκοπό πάντα τη βιώσιμη ανάπτυξη. Και να δώσουμε στο τέλος και εργαλεία, μοντέρνα εργαλεία στις διαχειριστικές αρχές, για να μπορούν να πάρουν αποφάσεις, όπως το λέμε, τεκμηριωμένες. Είστε αισιόδοξος για το συμπέρασμα το οποίο θα προκύψει και για τα αποτελέσματα τα οποία θα βρεθούν στα χέρια σας? Είμαι ιδιαίτερα αισιόδοξος, διότι πραγματικά είναι ένα φιλόδοξο πρόγραμμα και με πάρα πολύ καλούς συνεργάτες. Και είμαστε σε ένα σημείο, διότι ξέρετε, συνεχώς παράγεται επιστημονική γνώση, αλλά κάποια στιγμή πρέπει να υπάρξει και μια σύνθεση. Όλα αυτά κάπως να έρθουν μαζί και να παραγάγουμε και ένα αποτέλεσμα έτσι κάπως πιο χειροπιαστό. Αναφέρομαι και στην ποιότητα της βιοπικιλότητας. Mm-hmm. Γιατί ξέρετε, διανύουμε μία περίοδο με κύριο χαρακτηριστικό την κλιματική αλλαγή, την ρύπανση θαλασσών και ωκεανών. Οπότε καταλαβαίνετε ότι μπαίνει ένα ερωτηματικό γύρω από το συμπέρασμα που θα προκύψει. Ο ανθρώπινος παράγοντας, ο οποίος είναι καθοριστικός. Με αυτήν την ουσία, διότι η βιοπικιλότητα μειώνεται. Τα είδη εξαφανίζονται με ρυθμούς πλέον πολύ μεγάλους. Φτάνουμε αυτό που λέμε στην έκτη μεγάλη εξαφάνιση των ειδών. Οι προηγούμενες ήταν η εξαφάνιση των δεινοσαύρων και άλλες, ναι, που οφείλονται σε άλλους παράγοντες. Τώρα ο ίδιος ο άνθρωπος προκαλεί μεγάλες εξαφανίσεις. Συν την κλιματική αλλαγή, θα αντιμετωπίσουμε προβλήματα εμείς ως κοινωνίες. Η οικονομία μας, η ζωή μας. Οπότε πάμε να επιβεβαιώσουμε δηλαδή τις σοβαρές επιπτώσεις ανθρώπινων ενεργειών, κατά κάποιο τρόπο. Και να δούμε πώς θα τις αντιμετωπίσουμε, διότι οι αλλαγές θα γίνουν. Απλώς πρέπει εμείς να καταλάβουμε ποια είναι τα σημαντικά στοιχεία σε ένα οικοσύστημα, πώς μπορούμε να διαχειριστούμε αυτές τις σχέσεις προς όφελος φυσικά του ανθρώπου, αλλά και της φύσης. Θα προτείνετε και λύσεις. Φυσικά. Στο τέλος θα προτείνουμε και λύσεις και εργαλεία
με τα οποία θα μπορούν οι τοπικές αρχές να παρακολουθήσουν αυτές τις αλλαγές και να πάρουν και αποφάσεις, όπως σας είπα, τεκμηριωμένες. Διότι η γνώση, όπως ξέρετε, είναι δύναμη. Οπότε πρέπει να γνωρίζεις τι συμβαίνει και πώς λειτουργεί κάτι. Σωστά. Για να μπορέσεις να το. Προλαβαίνουμε να σώσουμε την κατάσταση. Δεν ξέρω, είναι στο χέρι μας. Πρέπει η πολιτική, ο κόσμος, οι κοινωνίες να ενεργοποιηθούν. Διότι ξέρετε τι γίνεται, είναι κάτι που το έχω διαβάσει. Πρέπει να είμαστε ένα είδος ο άνθρωπος που είναι νοήμων και μπορούμε να προβλέψουμε τι θα γίνει στο επόμενο διάστημα. Πολλές φορές, ενώ βλέπουμε να έρχεται μια καταστροφή, δεν παίρνουμε άμεσα μέτρα. Μόνο όταν φτάσει η καταστροφή, τότε κινητοποιούμε σε ένα πόλεμο, σε ένα σεισμό, σε ένα. Το βλέπουμε και το με τις υποδομές και με τις πλημμύρες. Πρέπει να χάσει τη ζωή του ένας άνθρωπος για να μπούμε στη διαδικασία. Έτσι είναι δυστυχώς. Να εκπονήσουμε ένα σχεδιασμό. Εμείς προσπαθούμε τώρα ως επιστήμονες ακριβώς να βλέπουμε λίγο πιο μπροστά, μελετούμε και πάμε να δώσουμε στην κοινωνία τα εργαλεία, στις αρχές, στους πολιτικούς για να μπορέσουν να. Αυτή η σύνδεση και η σχέση που πρέπει να αναπτυχθεί ανάμεσα στην ερευνητική κοινότητα της Κρήτης και του ΕΛΚΕΘΕΝΑ, γίνω πιο συγκεκριμένος, με την κοινωνία, με τη νέα γενιά, πόσο σημαντική είναι και πώς μπορεί να επιτευχθεί μέσα από την υλοποίηση του προγράμματος. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, όπως λέτε, και είναι και ο πυρήνας του προγράμματος, γιατί εδώ πέρα ευχαριστώ για την πάση που μου κάνετε, ότι θέλουμε να βάλουμε την τοπική κοινωνία στο κέντρο του προγράμματος αυτού. Ουσιαστικά, καλούμε φορείς, δημόσιους, ιδιωτικούς, την κοινωνία των πολιτών κτλ. Να έρθουν στο πρόγραμμα να συμμετέχουν. Θα γίνει κάποια έρευνα, ερωτηματολόγιο, θα τους καλέσουμε να μας πούνε πώς αντιλαμβάνονται αυτή τη σχέση, τη δική τους, της κοινωνίας, με την οικονομία, με τη θάλασσα και την τοπική περιοχή. Και στη συνέχεια. Αντιλήψεις και συμφέροντα να καταγραφούν. Ακριβώς. Γιατί υπάρχουν διαφορετικά συμφέροντα, διαφορετικές αντιλήψεις και όλα αυτά. Οπότε, στη δεύτερη φάση θα έρθουμε και θα τους δείξουμε τι εργαλεία εμείς έχουμε φτιάξει, τι συμπεράσματα έχουμε βγάλει και να μας πούν και αυτοί τη γνώμη τους, ώστε στο τέλος να φτάσουμε σε κάτι το οποίο θα είναι χρήσιμο σαν διαχειριστικό εργαλείο, χρήσιμο για να χαραχθεί μια πολιτική η οποία πραγματικά θα φέρει κάτι καλό για την φύση και την κοινωνία. Και όλα αυτά στο πλαίσιο της δεκαετίας του ωκεανού, σωστά, το είπατε και στην αρχή. Ακριβώς. Με στόχο μια βιώσιμη ανάπτυξη. Και ήρθε η στιγμή από τους όρους βέβαια και τις θεωρίες να περάσουμε και στην πράξη. Γιατί μιλάμε στην Ελλάδα για βιώσιμη ανάπτυξη, για πράσινη ανάπτυξη, από την περίοδο πριν από τα μνημόνια. Δεν ξέρω κατά πόσο η κοινωνία γενικά έχει πάρει στα σοβαρά αυτό τον όρο, από τη στιγμή που δεν υπάρχουν αποτελέσματα. Και να μην το έχει πάρει στα σοβαρά, θα έρθουν μπροστά μας τα προβλήματα, οπότε θα πρέπει να τρέξουμε να τα αντιμετωπίσουμε. Διότι πλέον κοιτάμε στους ωκεανούς, στη θάλασσα, για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε πολλά προβλήματα. Για τροφή, για ενέργεια. Σε λίγο θα δούμε στα επόμενα χρόνια, ακόμα και στην περιοχή μας, εγκαταστάσεις ανεμογεννητριών μες στη θάλασσα, υπεράκτια αεολικά πάρκα, υπεράκτιες πλατφόρμες υδατοκαλλιέργειας, μακριά από τις ακτές, εξορίξεις υδρογονανθράκων ή και άλλων πρώτων υλών, που και αυτά πρέπει να δούμε πώς θα τα διαχειριστούμε. Θα υπάρξει μία σύγκριση των αποτελεσμάτων της βιοποικιλότητας και της ποιότητάς της σε επίπεδο Ηρακλείου με τις άλλες περιοχές που πραγματοποιείται και έχει εκπονηθεί το πρόγραμμα. Ναι, φυσικά. Αυτό είναι ένα πρόγραμμα, όπως σας είπα, ευρωπαϊκό, 12 περιοχές και θα γίνονται και μοντέλα και συγκρίσεις και όλα αυτά με όλες αυτές τις περιοχές. Οπότε. Έχετε κάποια εικόνα, κάποια σύγκριση ανάμεσα στο νότιο τμήμα της Ευρώπης με το βόρειο? Κοιτάξτε, το βόρειο με το νότιο έχουν και διαφορετικά χαρακτηριστικά και οικολογικά και κοινωνικά και οικονομικά. Έχουν φυσικά και ομοιότητες. Οπότε όλα αυτά θα τα δούμε μέσα στο πρόγραμμα. Τώρα δεν μπορώ να σας πω κάτι έτσι. Δεν έχουμε κάποια αποτελέσματα. Μάλιστα. Σε αυτό το κομμάτι. Τα πρώτα αποτελέσματα γενικά, τα πρώτα συμπεράσματα, πότε θα προκύψουν? Υπάρχει κάποιο χρονοδιάγραμμα, κάποια στάδια? Υπάρχουν στάδια. Ελπίζουμε στο μέσο του προγράμματος, στα 2 χρόνια, ότι θα έχουμε κάποια πρώτα αποτελέσματα. Ναι. Και φυσικά στο τέλος πλέον που θα βγουν τα τελικά αποτελέσματα. Αυτή τη στιγμή τι έχει πραγματοποιηθεί? Αυτή τη στιγμή είμαστε στη φάση που διαβουλευόμαστε μεταξύ μας, γιατί είναι πάρα πολλοί συμμετέχοντες, πάρα πολλές ειδικότητες. Οπότε ουσιαστικά στείνουμε το πώς θα μελετήσουμε αυτά τα φαινόμενα. Όπως σας είπα, έχουμε και το κομμάτι των ενδιαφερομένων φορέων, τους οποίους προσεγγίζουμε τώρα και σε λίγους μήνες θα τους καλέσουμε για συνεντεύξεις. Θα έρθει μια ομάδα από την Ολλανδία που κάνει αυτή τη δουλειά και θα τους καλέσουμε σε συνεντεύξεις για να καταγράψουμε τις απόψεις τους. Και στη συνέχεια θα κάνουμε και follow-up, θα ακολουθήσει. Υπάρχει ιδανική περίοδος πραγματοποίησης, υλοποίησης ενός προγράμματος? Αναφέρομαι στις εποχές. Δηλαδή, ιδανική περίοδος είναι, για παράδειγμα, ο χειμώνας, είναι το καλοκαίρι, είναι η περίοδος μετά το καλοκαίρι?
Ειδικώς που έχει προηγηθεί και ανθρώπινη δραστηριότητα. Όσον αφορά τα θαλάσσια οικοσυστήματα, θέλουμε να έχουμε εποχικές, όπως λέμε, έτσι, μια εποχική κορέα, εποχικές δειγματοληψίες. Να κοιτάμε τι γίνεται το χειμώνα, την άνοιξη, το καλοκαίρι, το φθινόπωρο, γιατί αυτό αλλάζει από εποχή σε εποχή. Οπότε αυτό είναι, αυτή είναι η προσπάθεια. Και να πω και δύο λόγια ακόμα, αν έχω έτσι. Εννοείται, βέβαια, έχουμε χρόνο. Ένα κομμάτι στο οποίο συμμετέχει έτσι, και ενεργά το ΛΚΕΘΕ είναι να καταγράψουμε τη βιοποικιλότητα του κόλπου του Ηρακλείου όσο μπορούμε πιο έτσι, μεθοδικά. Έχουν γίνει πολλές μελέτες, αλλά είναι σημαντικό να τα μαζέψουμε όλα αυτά μαζί, ώστε να έχουμε μια εικόνα και τα δεδομένα αυτά θα τα δώσουμε στο πρόγραμμα. Επικαιροποίηση, σύνθεση και συμπλήρωση των δεδομένων. Έχουμε να κάνουμε δουλειά στην δημιουργία νέων εργαλείων. Έχουμε γενετικά εργαλεία, για παράδειγμα, όπου μπορούμε, φιλτράζοντας λίγα λίτρα νερό και κάνοντας μια γενετική ανάλυση, να δούμε τι οργανισμούς έχει μέσα η θάλασσα. Χρειάζεται να πάμε να ψαρέψουμε και να δούμε τι ψάρια έχει πλέον. Μπορούμε και με γενετικές μεθόδους να καταγράψουμε τη βιοποικιλότητα. Οπότε έχουμε νέα εργαλεία, εργαλεία τηλεπισκόπησης και άλλα. Μου ήρθε ένα μήνυμα από τηλεθεατή αυτή τη στιγμή και με ρωτάει με τα λαγοκέφαλα αν περιλαμβάνονται γενικά στο project και αν θα προκύψουν και συμπεράσματα. Φυσικά, ευχαριστώ πολύ για αυτό το σχόλιο, διότι είναι και ένα άλλο σημαντικό θέμα. Διότι οι ωκεανοί μας, οι θάλασσές μας, ειδικά εδώ πέρα, αλλάζουν. Έχουμε τα νέα είδη που έρχονται. Αυτά θα αλλάξουν και τις λειτουργίες του οικοσυστήματος, θα αλλάξουν χαρακτηριστικά του οικοσυστήματος. Οπότε όλα αυτά πρέπει να τα δούμε. Όπως είναι και ο πληθυσμός των λαγοκεφάλων. Ακριβώς. Αυτό είναι στοιχείο του προγράμματος και αυτό. Δηλαδή, όσον αφορά τα είδη, τους πληθυσμούς, όλα αυτά είναι μέσα σε αυτό που κάνουμε. Και επίσης να πω και κάτι τελευταίο, ότι είναι σημαντικό να μπορούμε να παρακολουθούμε συστηματικά τα οικοσυστήματα, ειδικά τα θαλάσσια, για να μπορούμε να καταλαβαίνουμε τις αλλαγές που γίνονται. Διότι τώρα λέμε, ωραία, ήρθαν οι λαγοκέφαλοι, μειώνεται η αλληλεία, κάτι γίνεται. Αλλά αν δεν έχουμε δεδομένα συνεχή για πολλά χρόνια, δεν μπορούμε να βγάλουμε σαφή συμπεράσματα. Σωστά, τα οποία πρέπει να αναπτυχθούν. Και έτσι λοιπόν και να έχουμε εγκαθιδρύσει και παρατηρητήρια, όπως τα λέμε, σταθμούς που παρακολουθούμε συστηματικά τέτοιες παραμέτρους και μη βιολογικές, θερμοκρασία, λατότητα κτλ. Αλλά και βιολογικές, τα είδη που έρχονται, που. Και αλλάζουμε. Κινητοποίηση, εγώ εκεί θέλω να σταθώ και να κλείσουμε και τη συζήτηση, κινητοποίηση της κοινωνίας, της νέας γενιάς και πραγματικά να γίνει μέρος της προσπάθειας που έχετε ξεκινήσει για να βγάλετε κάποια συγκεκριμένα συμπεράσματα. Αυτός ο ανθρώπινος παράγοντας, κύριε Κασαπτή, το γνωρίζετε πολύ καλύτερα από μένα, εννοείται, μας έχει φτάσει εδώ που μας έχει φτάσει. Ακριβώς. Και είναι σημαντικό και ένα άλλο στοιχείο, αυτό που λέμε θαλάσσιος εγγραμματισμός. Είναι μια νέα, ας το πούμε, επιστήμη, ένας πεδίο που είναι αυτό που λέτε. Προσπαθούμε τη νέα γενιά αλλά και γενικά την κοινωνία να την εκπαιδεύσουμε, να μάθει να γνωρίζει. Γι' αυτό ξεκινήσαμε με τον όρο βιοποικιλότητα, που υποθέτω, είμαι σίγουρος, δεν γνωρίζει κανείς πραγματικά τι σημαίνει και τι βγάζει προς τα έξω. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω θερμά. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή επιτυχία. Προς την άνοιξη θα τα ξαναπούμε. Φαντάζομαι θα έχουν προκύψει έτσι και τα πρώτα, έτσι, σε πρώιμο στάδιο συμπεράσματα. Να είστε καλά, κύριε Κασαπίδη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ θερμά.